το δούμε το πράγμα με, από την τεχνοκρατική του πλευρά και μόνο. Ας αφήσουμε το ανθρωπιστικό, ας το πούμε μετά. Η πατρίδα μας έχει αναλάβει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής της ευθύνης να φιλοξενήσει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους λόγω του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι, έχουμε αναλάβει την ευρωπαϊκή μας ευθύνη. Έχουμε υπογράψει συνθήκες πάνω σε αυτό. Δουβλίνο 1 και 2. Πρέπει όλοι, με σωστό σχεδιασμό και στρατηγική, να συμβάλλουμε έτσι ώστε αυτό να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να μην χάσει ο ελληνικός τουρισμός καταρχήν, και δεύτερον να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να είναι μια χαρά εδώ, να διαβιούν μια χαρά, αλλά και οι Έλληνες πέραν του τουρισμού, και οι Έλληνες πρώτον να μην ενοχληθούν, για να μπορέσουν να ζήσουν μαζί με τους πρόσφυγες, αλλά και αν είναι δυνατόν, επειδή περνάμε μια πολύ δύσκολη εποχή, να έχουμε και κάποιο όφελος. Τι εννοώ? Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η λαθεμένη προπαγάνδα ότι η Ελλάδα βάζει λεφτά. Η Ελλάδα δεν βάζει λεφτά. Στο συγκεκριμένο έργο, τα χρήματα για να γίνει αυτό τα βάζει η ύπατη αρμοστία. Ο στρατός τώρα ήρθε και βγάζει όλα αυτά που βγάζει, από τα οποία ήταν ένα κάτι που δεν το χρησιμοποιούσαμε. Ο στρατός θα πάρει το scrap, έτσι, το οποίο θα το πουλήσει, και η ύπατη αρμοστία μετά θα βάλει τα σπίτια, γιατί μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για υποδομές και εγκαταστάσεις τέτοιες οι οποίες θα είναι καλές για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν σωστά, αλλά και για να μην χαλάσουμε τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή μιλάμε για βιολογικό καθαρισμό και όλα αυτά. Θα έρθουν λοιπόν αυτοί οι 500 άνθρωποι, από τους οποίους θα είναι γύρω στους 200 ενήλικες, άντρες και γυναίκες, και τα υπόλοιπα θα είναι παιδιά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που θα έρθουν, με τα χρήματα για να κατασκευαστεί όλο αυτό, της ύπατης αρμοστίας, δηλαδή θα είναι χρήματα από έναν ευρωπαϊκό κουμπαρά, έτσι, που η Ελλάδα δεν βάζει εκεί, θα φέρουν λοιπόν χρήματα για να φτιάξουν αυτά. Ένα. Δύο. Κάθε μέρα αυτοί, για να τραφούν οι άνθρωποι, θα παίρνουν μια επιταγούλα για να πηγαίνουν μέσα στη στυλίδα και με αυτή την επιταγούλα να αγοράζουν την καθημερινή τους τροφή, την οποία θα τη μαγειρεύουν εδώ επί τόπου. Άρα η μικροοικονομία της στυλίδας θα έχει ένα όφελος αρκετά καλό. Πάμε τώρα σε αυτό που λένε ότι τα παιδιά που θα πάνε σχολείο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ, μας έχει απασχολήσει όλους, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσουμε. Καταρχήν είπαμε ότι τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν σχολείο όταν, τις ώρες που δεν θα είναι τα Ελληνόπουλα εκεί. Και όχι για να μην πάθουν κάτι από αρρώστιες και τέτοια, γιατί αυτό είναι ένας μύθος, ο οποίος όταν συζήτησα με καθηγητές πανεπιστημίου, επιδημιολόγους και γιατρούς γενικότερα, μου είπανε, δημαρχέ, τα εμβόλια που κάνουμε στα παιδιά, τα κάνουμε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μην παθαίνουν τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν κάποιος έχει να προβληματίζεται, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται από τον πόλεμο και όντως είναι χωρίς εμβόλια. Άρα αυτό ότι τα παιδιά μας θα πάθουν κάτι είναι μύθος. Έτσι. Γιατί τα δικά μας τα παιδιά είναι εμβολιασμένα. Πάμε λοιπόν στο ότι θα γίνει ένα σχολείο δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, άμα μπουν τα παιδιά τα οποία είναι από τη Συρία και δεν μιλάνε καλά τη γλώσσα, να μπουν στην πρώτη δημοτικού με ένα παιδί το οποίο είναι ελληνάκι και μιλάει τη γλώσσα και πρέπει να ξεκινήσει μαθηματικά, και το άλλο ακόμα δεν μιλάει τη γλώσσα, αυτό είναι ένα θέμα, βεβαίως. Αυτό λύνεται με το ότι τα παιδιά αυτά θα πάνε άλλες ώρες σχολείο. Επίσης έχουμε και το παράδειγμα από τα παιδιά από την Αλβανία που ήρθαν, έτσι, και μέσα σε 2 χρόνια προσαρμόστηκαν και είναι σημεοφόροι πολλοί από αυτούς. Άρα και αυτό τελειώνει. Μπαίνουν λοιπόν σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο προσαρμογής, 1-2 χρόνια, μιλάνε τη γλώσσα και μετά ξεκινάνε την πρώτη δημοτικού, ή δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το δει το Υπουργείο, και θα το δουν οι καθήλυνα αρμόδιοι και οι δάσκαλοι, οι αξιολογητές. Οπότε
εάν λειτουργήσουμε με προγραμματισμό, με στρατηγική και με λογική, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Αντίθετα, κερδίζουμε. Και επίσης, να πω και το άλλο. Εδώ θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι, είπαμε, θα έρθουν 200 ενήλικες. Αυτοί οι 200 ενήλικες, εάν θέλουν, μπορούν να δουλέψουν. Μπορούν να μας βοηθήσουν δηλαδή σε όλες τις αγροτικές εργασίες. Να κατέβει λίγο το κόστος της παραγωγής. Γιατί τα εργατικά είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το μάζεμα των ελαιών. Έτσι. Οπότε θέλω να είμαστε λίγο λογικοί και λίγο να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν κάποιοι να τα παρουσιάζουν. Και να το πάμε τώρα και στο ανθρωπιστικό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μας έχουν ανάγκη. Η Ελλάδα, οι Έλληνες, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, πολλές φορές φύγαμε μετανάστες, ξετοπιστήκαμε, άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, θα δημιουργηθούν τα χρόνια που μας έρχονται μεταναστευτικά ρεύματα, όχι μόνο από πολέμους, και λόγω κλιματικών αλλαγών. Πρέπει να αρχίσουμε να συμφιλιωνόμαστε με αυτές τις καταστάσεις. Ότι πληθυσμοί θα μετακινούνται, πληθυσμοί θα έρχονται, πληθυσμοί θα φεύγουν. Έτσι είναι. Και να το πάμε κι αλλού. Αυτή τη στιγμή, ποια χώρα στον κόσμο, ποια είναι η υπερδύναμη? Είναι η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Είναι όλος ο κόσμος μαζεμένος εκεί. Γιατί εμείς λοιπόν θα φοβηθούμε κάποιους ανθρώπους που έρχονται εδώ για να μείνουν και να προκόψουν ή να μείνουν λίγο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα μείνουν και όταν η πατρίδα τους θα σταματήσει το κακό που το έχουμε ζήσει και εμείς τα παλιά χρόνια και ας μην το αναφέρουμε καθόλου γιατί κακό κάνουμε στις ψυχές μας. Όταν η πατρίδα τους λοιπόν θα αρχίσει η ανοικοδόμηση, οι άνθρωποι θα φύγουν. Για τη Στυλίδα συγκεκριμένα θα μας μείνει ένα δημοτικό πλέον μετά πάρκο με κάποια ωραία οικίματα, τα οποία θα μπορούμε να τα δίνουμε σε ανθρώπους που θα τα έχουν ανάγκη, σε Έλληνες. Γιατί αυτοί σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια θα φύγουν. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς, το σχέδιό μου είναι, για να αρχίσει μια όσμωση, για να μην γκετοποιηθεί η περιοχή, το σχέδιό μου είναι ότι κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, γιατί θα βρουν δουλειές ή γιατί έχουν κάποια χρήματα, να προωθηθούν μέσα στη Στυλίδα, σε πολλά νίκια στα σπίτια της Στυλίδας. Ό,τι μένει εδώ, θα έρχονται Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, πίστεψέ με είναι πολλοί, αν πας πάνω στο, ξέρεις πού, έχεις κάνει ρεπορτάζ, Έλληνες, και είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί, Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν ενίκιο. Και αυτό το θέλω να γίνει και το έχω συζητήσει και με το Δημοτικό μου Συμβούλιο και με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, γιατί αυτή η όσμωση θα είναι καλή. Γιατί δεν θέλουμε εδώ να γίνει ένα γκέτο Σύριων, έτσι. Θέλουμε να γίνει ένα ανακάτεμα πολιτισμών, ιδεών, ανθρώπων. Κάποια στιγμή θα παντρευτούν κάποιοι, θα ερωτευτούν Έλληνες, Σύριοι με Ελληνίδες και θα αρχίσει όλο. Άλλωστε, το έχουν πει άνθρωποι πολύ πιο σοφοί από μένα. Η Ελλάδα είναι μια μήτρα που γεννάει πολιτισμό. Από όλους τους πολιτισμούς μπαίνουν μέσα όλοι οι πολιτισμοί και βγαίνει τελικά βγαίνει ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική ψυχή, το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική κουλτούρα. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε.